Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 2 μήνες και 20 ημέρες μας χωρίζουν από την 26η Μαΐου, την ημέρα που θα στηθούν οι κάλπες για την πρώτη Κυριακή ουσιαστικά διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών 2019. Και εμείς βρισκόμαστε στην περιφέρεια Ηπείρου, στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, του κ. Αλέξανδρου Καχρημάνη, για μια εύπολιστη συζήτηση στο δρόμο προς τις κάλπες του Μαΐου. Κύριε Καχρημάνη, να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων που ανοίξατε τις πόρτες του γραφείου σας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Έναν χώρο που από νωρίς το πρωί, ο πρώτος που ανοίγεται ουσιαστικά την περιφέρεια Ηπείρου και φεύγεται τελευταίος κάθε μέρα, εδώ που αρκετά χρόνια τώρα δίνεται τη μάχη είτε ως νομάρχης είτε ως περιφερειάρχης. Κοιτάξτε, είναι μεγάλη τιμή που μου έχει κάνει ο κόσμος και τους ευχαριστώ, γιατί σπάνια ένα τέτοιο πράγμα αναγνώρισης ενός αγώνα γίνεται και γεγονός. 2 τετραετίες και 2-4, αρκετές. Το σίγουρο είναι ότι αν ήταν πιο αλλιώς ο καιρός, δηλαδή αυτά τα χρόνια από το 2010 και εντεύθεν, που έγινε η αιρετή περιφέρεια και είχαμε όλη την ευκολία των κινήσεων να φέρουμε εκεί που θέλαμε την κατάσταση, γιατί δυστυχώς μέσα σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα οικονομικά και κοινωνικά αγωνιστήκαμε και κρατήσαμε την κατάσταση αλλά και την προωθήσαμε. Ίσως είμαστε από τις μοναδικές, για να μην πω η μοναδική περιφέρεια, η οποία όχι μόνο απορρόφησε τα κονδύλια αλλά έπιασαν και τόπο. Μην ξεχνάτε, θα σας πω από τα πιο απλά, ότι είμαστε η περιφέρεια που έχουμε λύσει το πρόβλημα σε όλα τα παράλια πλέον για τους βιολογικούς και τις αποχετεύσεις, αλλά και τους ευαίσθητους χώρους όπως είναι ο Αμβραχικός Κόλπος, μέχρι οικισμούς, μέχρι 2.000 κατοίκους. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε η μοναδική περιφέρεια που έχει συντηρήσει πάμπολα μνημεία και έτσι είχαμε πάρει και την πρώτη έγκριση για τα αρχαία θέατρα προτού καν να εγκριθεί το πρόγραμμα 2014-2020. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια που πιάνουμε τα ζητούμενα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και εντολές για την ανακύκλωση των σκουπιδιών. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια που δεν είχε ούτε ένα ευρώ πρόστιμο κανένας κάτοικος της περιοχής για τους χωματερές και για τους χαδά, αλλά και για τους χιτά που τώρα θα γίνουν χιτοί. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια που ασχολήθηκε σοβαρά στον πρωτογενή τομέα, σε έναν τομέα που ο τόπος μας έχει πλεονέκτημα, το οποίο δίδεται, όπως το έχω πει πολλές φορές, από τα 5.000 φυτά που υπάρχουν στην περιοχή. Και όταν κάνεις μια οικονομία που θέλεις να αλλάξεις από έναν κρατικισμό που δεν ήταν θέμα ιδεολογίας αλλά θέμα τρόπου ζωής που είχαμε φτιάξει για πάρα πολλά χρόνια στην πατρίδα μας, πρέπει να δεις τι έχει πλεονέκτημα ένας τόπος. Εμάς έχει στον πρωτογενή τομέα όλα τα προϊόντα μας, μπορεί να είναι ακριβότερα αλλά είναι ποιοτικά και δεν έχουν καμία σχέση με τις τοξίνες που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Είναι ένας τόπος ευλογημένος που το περιβάλλον βοηθάει σε 1.000 πράγματα. Άρα εμείς πρέπει, φτιάχνοντας μια οικονομία, να στήσουμε ξανά τον πρωτογενή τομέα της ποιότητας και της διαφορετικότητας από οτιδήποτε άλλο, μέσα από τυποποιήσεις που θα φτάνουν με εξωστρέφεια στο εξωτερικό και την κατανάλωση στον τόπο μας αυτών των προϊόντων, αφού έχουμε και επιδίωξη να έχουμε ποιοτικό τουρισμό είτε στα παράλια είτε στα ορεινά που έχουμε αρχίσει, να φτιάχνουμε τα μονοπάτια του περιπάτου, να έχουμε φυσιολάτρες, περιπατητές, άλλους που τους ενδιαφέρει ο ορεινός πολιτισμός κλπ. Όλα αυτά τα είδαμε πόσο εύκολα μπορούν να γίνουν με τις εκθέσεις που συμμετέχουμε, είτε προϊόντων τροφίμων ας πούμε, είτε εκθέσεις τουρισμού ή και μικτές. Εκεί είδαμε ότι έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε, να δώσουμε κατεύθυνση ώστε
να μην είμαστε οι φτωχοί συγγενείς της Ευρώπης και αυτοί οι οποίοι θα είμαστε ευάλωτοι σε καταστάσεις μνημονίων και μη ανάπτυξης του τόπου. Δηλαδή ήταν φοβερό όλα αυτά τα χρόνια να ζήσουμε μόνο από επιδοτήσεις, να μην έχουμε πηξίδα, και εκείνο και το ζητούμενο τώρα που μέσω της καινοτομίας και μέσω της επιχειρηματικότητας μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα στην Ήπειρο. Μιλήσατε για επιτυχίες, κύριε Καχρημάνη. Υπάρχει μυστικό για αυτές τις επιτυχίες? Κοιτάξτε, οι επιτυχίες είναι να φτιάξεις μια ολόκληρη ομάδα η οποία να εργάζεται, να συνεργάζεται, γιατί το μεγάλο πρόβλημα στην πατρίδα μας είναι η μη συνεργασία και η μη συμμετοχή στα πράγματα. Είναι εύκολο να κάνεις μια κριτική απ' έξω, αλλά το αποτέλεσμα, το επιθυμητικό έρχεται, με δουλειά. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό, και να ανοίγεις τα μάτια. Δηλαδή, πήγαμε ας πούμε παράδειγμα στην Πολωνία. Δεν πήγαμε μόνο σαν έκθεση τουρισμού στη Βαρσοβία, είδαμε τι προϊόντα χρειάζονται. Ξέρετε πόσοι άρχισαν και κάνουν εμπόριο με την Πολωνία σε τοπικά προϊόντα. Πήγαμε στο Βουκουρέστι. Ρωτήσαμε από πού αγοράζετε πορτοκάλια. Μας είπανε δικά σας είναι. Εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Αλλά τα πολλάνε οι Βούλγαροι. Γιατί εμείς τη διαλογή στα πορτοκάλια και τις προδιαγραφές που έπρεπε για την εξαγωγή δεν την κάναμε. Απλώς πουλούσαμε τα πορτοκάλια σε κάποιους εμπόρους που ερχόταν και στη συνέχεια αυτοί κάναν διαλογή στη Βουλγαρία και τα δίναν στη Ρουμανία. Εκεί πουλήσαμε μια χρονιά 600 τόνους πορτοκάλια. Πήγαμε στις εκθέσεις στο Ντουμπάι, πήγαμε στην Ανούγκα, στην Κολονία, γίνεται χρόνο παραχρόνο με τη Σιάλ στο Παρίσι, και εκεί είδαμε την αξία που έχουν αυτά που παράγουμε. Είδαμε μικρούς παραγωγούς που παρήγαγαν διάφορα πράγματα στα αρωματικά φυτά, στα εκχυλίσματα από διάφορα βότανα κλπ. Να έχουν αξία και όλα αυτά να δίνουν μεροκάματο να ζει η οικογένεια. Μέχρι τώρα, ξέρετε ποιο ήταν το πρότυπο? Ήρθε να διοριστείς κάπου από τραυματιοφορέας. Δεν έχω τίποτα με τον τραυματιοφορέα. Μέχρι οτιδήποτε άλλο να είσαι στο δημόσιο, μήνας μένει, μήνας βγαίνει και να μην νοιάζεσαι παραπέρα. Πλέον εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά περνάμε αυτό το μεράκι που πρέπει να έχουμε ο καθένας μέσα μας στις δημιουργίες και μέσα από τα πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος και τις κατευθύνσεις που θα δώσουμε να αλλάξουν τα πάντα. Κάνουμε τρία κέντρα καινοτομίας, ας πούμε. Ένα είναι στα αρωματικά φυτά. Μιλάγαμε για τους βικογιατρούς κάποτε. Ξέρετε τι αξία έχουν αυτά? Θυμόσαστε που ερχόταν από την Αλβανία και κλέβαν, ας πούμε, τα κίτρινα, τα λουλουδάκια. Αυτά έχει αξία αν τα κάνεις, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πειραματική καλλιέργεια. Περίπου το στρέμμα κάνει 5.000. Τόσο βγαίνει στην αγορά για διάφορα φαρμακευτικά είδη. Απλά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, εδώ μάθαμε, θα κάνουμε τα καλαμπόκια. Τα καλαμπόκια τα παρατήσαμε γιατί έρχονται απ' έξω φθηνότερα. Μα το καλαμπόκι είναι κάτι που το βρίσκει αλλού. Εμείς πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά που έχουμε τη μοναδικότητα. Έτσι κάνουμε το κέντρο των αρωματικών φυτών στην καινοτομία. Αυτό είναι με απόφαση του Συμβουλίου της Καινοτομίας που είχαμε ιδρύσει. Κάνουμε το κέντρο κρέατος. Καμία σχέση τα κρέατα τα δικά μας με τα κρέατα που είναι στο εξωτερικό. Ξέρετε, ένας που έχει ελευθέρας βοσκής γελάδια τα τυποποιεί αφού τα σφάζει στο σφαγείο του, το οποίο έχει το δικαίωμα της βιολογικής σφαγής και βάζει ειδική σφραγίδα και στη συνέχεια τα τυποποιεί και τα πουλάει πάνω από 12 ευρώ το κιλό. Αυτό έπρεπε εμείς να το κάνουμε σε όλα τα πράγματα. Επίσης, κάνουμε και το κέντρο των ντόπιων φυλών, γιατί για πάρα πολλά χρόνια τους ανθρώπους του μόχθου, τους κτηνοτρόφους, τους αφήσαμε χωρίς να τους φτιάξουμε τα δικά μας, τα ελληνικά λαγκόν ή τα αβάς και λοιπά που έχουν στο εξωτερικό. Αυτός ο κόσμος θέλουν βοήθεια. Γίναμε γραφειοκρατικό κράτος, κράτος του τίποτε, κράτος το οποίο είναι διαχρονικά, όσοι κυβερνήσεις και να περάσουν, μακρινό από τον πολίτη και από την ανάπτυξη και από τη δημιουργία. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε πολύ δυνατά και αυτό είναι και το στοίχημα, αν θέλετε, της επόμενης
τετραετίας, ότι να κάνουμε μια κοινωνία στην Ήπειρο η οποία να είναι αυτάρκης και να στέκεται στα πόδια ο κάθε παραγωγός, ο κάθε άνθρωπος που μπορεί κάνοντας απλά πράγματα που έχουν τις ρίζες στον πολιτισμό μας αλλά και στο περιβάλλον μας, με σεβασμό στο περιβάλλον, με την αειφορία, να δώσει ζωή στην οικογένειά του και στον τόπο ευρύτερα. Στις εκθέσεις που οργανώνουμε, πολλοί βρήκαν δουλειά. Πάρα πολλοί κλείσαν συμφωνίες, άλλος τυποποιεί λάδι, οτιδήποτε. Ό,τι έχουμε στον τόπο πρέπει να το κάνουμε. Εκείνο που είναι το αδύνατο σημείο που θελημένα πιστεύω ή επιδερμικά ή αφασιακά το κράτος δεν έκανε μέχρι σήμερα, είναι στην τυποποίηση των τοπικών προϊόντων που βγαίνουν στο εξωτερικό ή πουλιώνται στην ελληνική αγορά. Πρέπει να υπάρχει απάνω, όχι να έχει αρρύθμιση και η αλόγραμμα. Πώς γίνεται στα ρούχα που παίρνουμε τα επώνυμα, άμα έτσι ειδικό μηχάνημα βλέπεις αν είναι μαϊμού ή όχι. Αυτό πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να δώσουμε αξία στους ανθρώπους που παράγουν. Γιατί βλέπεις τώρα, ας πούμε, στα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν είναι μόνο τι έρχεται από το εξωτερικό και νομίζουν μερικοί, α, ασχολείται αυτός με την κτηνοτροφία. Δεν είναι αυτό. Εγώ, αν θέλετε, επειδή είμαι από το Μέτσοβο που έδωσε κάποιες αξίες ο ύμνηστος Ευάγγελος Σαβέροφ, που έφτιαξε ειδικά προϊόντα στην περιοχή και μέχρι σήμερα αντέχουν παρά τις δύσκολες συνθήκες, θα έπρεπε να γίνει σε όλη την Ήπειρο. Αλλά τι γίνεται. Εμείς εδώ μάθαμε, παράδειγμα, γάλα απ' έξω, φτιάξε φέτα. Δεν γίνεται. Υπερδίαιτες, φτιάξε φέτα. Φτιάξε εργοστάσιο στο εξωτερικό και στείλει με τον κωδικό σου τα γαλακτοκομικά προϊόντα στην Ευρώπη ως ελληνικά. Αυτά είναι απαράδεκτα, είναι απάτη και είναι εις βάρος και των κτηνοτρόφων αλλά και των σωστών επιχειρήσεων. Χτες ήμασταν στη Θεσσαλονίκη για το πρόγραμμα, για την... Έχουμε κάνει ένα σύνδεσμο ΑΡΕΠΟ λέγεται, με έδρα τον Μπορντό, που εκεί είναι τα προϊόντα γεωγραφικής προέλευσης και ΠΟΠ. Έγινε συζήτηση, ήταν και από την Ιταλία και από τη Γαλλία και από παντού. Από την Ελλάδα είμαστε τρεις περιφέρειες που συμμετέχουμε. Είναι η Κρήτη που ξεκίνησε πρώτη, εμείς και η Κεντρική Μακεδονία. Και τι είδα, συζητώντας με την εκπρόσωπο της Κρήτης, μου είπε το εξής, τρελό. Βγάζουν, λέει, από την Κρήτη λάδι, το τυποποιούν στο εξωτερικό, φεύγει ένα αυτοκίνητο, έρχονται 20 πίσω. Και κανένας δεν ελέγχει αν αυτό που ήρθε είναι από την Τινησία το λάδι. Καταλαβαίνετε. Έχουμε ένα κράτος του τίποτα. Και εκεί πρέπει να παίξει όλο το ρόλο η αιρετή περιφέρεια. Έπρεπε τώρα, γιατί για μένα είναι λανθασμένα αυτά που έγιναν στον Κλεισθένη. Αυτό που έπρεπε να δώσουν τη δυνατότητα στα περιφερειακά συμβούλια να είναι διακυβέρνηση κανονική, δηλαδή ένα περιφερειακό συμβούλιο να αποφασίζει κάποιες κανονιστικές αποφάσεις, να γίνεται ΦΕΚ και να μην έχει την ανάγκη μιας βουλής για κάποια θέματα τοπικά. Αυτό θα έδινε αξία σε μας. Δηλαδή, παράδειγμα, θέλουμε να κάνουμε το ΤΑΔΕ. Ναι, πού κολλάει. Παράδειγμα, έχουμε αρχίσει για τα ιαματικά λουτρά. Στα ιαματικά λουτρά πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Έχουμε, παράδειγμα, τα ιαματικά λουτρά που εγώ έκανα μια δοκιμή να βοηθήσω κάποτε, αλλά βρήκα τείχους μπροστά, έφτιαξα κάποια υποτυπώδη. Μπορούσα να φτιάξω πολλά στα καβάσι. Έλα, είναι στο 40 μέσα και δεν υπάρχει κάποια απόφαση που να σου λέει όπου και να είναι, θα το φτιάξεις αφού φροντίσεις να μην πειράξει τη φύση. Εδώ είναι όχι απαγορευτικό. Είναι λάθη αυτά. Αυτά είναι απλά πράγματα που έπρεπε να πει ναι, είναι η μοναδικότητα, γίνεται χωρίς να πειράξει τίποτα. Από κέντρωση κατ' επίφαση έχουμε ουσιαστικά, κύριε Καχρημάνη. Δεν, δυστυχώς, όσοι γίνονται υπουργοί, βουλευτές, κυρίως οι υπουργοί όμως, οι περισσότεροι από αυτούς μπαίνουν στα υπουργεία, δεν ψάχνουν βαθιά, είναι εύκολο το χτύπημα στην πλάτη των γύρων μας και σε μένα και στον καθένα και φεύγουν πολλές φορές χωρίς να καταλάβουν και πώς δούλεψε ένα Υπουργείο. Ειδικά ένα Υπουργείο που εγώ βλέπω διαχρονικά για πάρα πολλά χρόνια δεν έχει δουλέψει, είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που μπορούσε να δώσει την προστιθέμενη αξία στον τόπο, στον κάθε τόπο τον ελληνικό. Δεν δούλεψε ποτέ. Αυτό ήταν και κλείναμε τους δρόμους, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά έλεγαν
οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αυτό ήταν τελείως λανθασμένο. Εδώ έπρεπε να θέλουν την κανονικότητα, την νομιμότητα και την ποιότητα. Και τότε να δεις ότι δεν θα είχαν κανέναν από όλους εμάς ανάγκη όταν ο καθένας είχε αυτό που μπορούσε στην αγορά. Πήγαμε στη Γερμανία. Εγώ είδα την αγορά παραγωγών. Σκούζο έφτασε στην προηγούμενη κυβέρνηση να γίνει, τώρα το λένε αγορά βιολογικών προϊόντων. Για μένα πρέπει να είναι αγορά παραγωγών. Που θα συνέρχεται θα είναι κάτι που θα έρχεται ο ξένος, θα βρίσκει εκεί τα μαγαζάκια μέσα που παράγουν τοπικά προϊόντα από το αυτή και στο δάσκαλο, χρήμα κατευθείαν στους παραγωγούς κλπ. Θέλει δουλειά όμως. Δεν έχουμε φτιάξει ακόμα να καταλάβει ο νέος άνθρωπος τι γίνεται. Μετά έχουμε ένα τεράστιο δυναμικό το οποίο δεν έχει μπει καν στην παραγωγικότητα. Δεν παντρεύονται νέοι άνθρωποι. Γιατί τέλειωσε ένα πανεπιστήμιο. Αντί να τον πάρει μια επιχείρηση να μπει μέσα να πάρει δεξιότητες. Εδώ στην Ελλάδα το ΕΚΤ το κάναμε σεμινάρια. Εγώ το είδα στη Γερμανία, στη Στουγκάρδη, που ο Δήμαρχος είχε 3 χρόνια στους απόφοιτους πανεπιστημίου, τους έβαζε σε πρόγραμμα μέσω του ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με μισθό κανονικά, ΙΚΑ και φαγητό εκεί, που μπαίναν στις επιχειρήσεις να πάρουν δεξιότητες και μετά ή μέναν ή αφού είχαν μάθει τη δουλειά κάναν κάτι δικό τους. Εμείς καταφέραμε με πολλή δυσκολία, περάσαμε πρόγραμμα μέσα από την καινοτομία που θα έχουμε για αποφύτους πανεπιστημίου από 700 μέχρι 1000 ευρώ ανάλογα πανεπιστημίου και ΤΕΙ, έτσι, ανάλογα αν είναι σε επίπεδο πτυχίου, μάστερ ή ντοκτορά. Να μπαίνουν στις επιχειρήσεις από 700 είπε μέχρι 1000 συν του ΙΚΑ και 2 και 4 μήνες θα πληρώνει η επιχείρηση και 18 εμείς. Δεν μας έδινε παραπάνω. Αυτό δίνει στο δικαίωμα σε έναν νέο που τέλειωσε να μπει στη δουλειά του, να μάθει το αντικείμενο της δουλειάς του. Ή θα ενσωματωθεί σε αυτή την επιχείρηση στη συνέχεια ή θα κάνει κάτι δικό του που παρεμφερές. Έτσι αλλάζεις τον τόπο σε πολλά πράγματα. Εδώ το μόνο που λέει να επάρθεις 8 μήνες ας πούμε κάπου χωρίς να του δίνεις και προοπτική. Και το δημόσιο δεν είναι για προοπτικές, το δημόσιο είναι υπηρεσία. Δεν είναι επιχείρηση ο άλλος να μπει να αλλάξει τη ζωή του. Η ανεργία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή της Ήπειρου, κύριε Καχρημάνη. Κοιτάξτε, στην Ήπειρο έχουμε καλούς συντελεστές και στο ΑΕΠ που αλλάζουμε. Γι' αυτό ξεκολλήσαμε από την τελευταία θέση. Είμαστε μαζί με το Βόρειο Γιώχιο και κατορθώσαμε πολλά. Εμείς στο ΑΕΠ αλλάζουμε με όσα έχουμε στα χέρια μας το 12%. Αλλά δείχνει την προσπάθεια που γίνεται ότι έχουμε 1,5% αύξηση το χρόνο. Ενώ βλέπεις άλλες περιοχές που ήταν πολύ ψηλά και ήταν στόχο 1 και όχι στόχο σαν το δικό μας που δεν είχαμε το 75% του ΑΕΠ που για πολλά χρόνια συρρυκνώθηκε και τώρα αρχίζει και ξανά ανεβαίνει. Αυτές έπεσαν όλες και χάσαν 4% ας πούμε το 17 ή το 16. Εμείς κερδίζουμε 1,5%. Για την ανεργία, ξέρετε, μπορεί να μην είναι σε εμάς η μεγαλύτερη ανεργία, αλλά είναι ανεργία και ειδικά των νέων. Εκεί θυμόσαστε τι αγώνα έκανα να γράψω 1000 νέους αγρότες. 1000 νέοι αγρότες είναι. Χρειάστηκε εκστρατεία ολόκληρη για ένα καλοκαίρι ουσιαστικά. Για ένα καλοκαίρι, αλλά αυτούς εγώ έβαλα υποχρεώσεις στον εαυτό μου πλέον για να τους κάνω πραγματικούς επαγγελματίες. Θέλει δουλειά. Δεν θα αφήσουμε κανένα ακάλυπτο. Δεύτερον, έχουμε τα σχέδια βελτίωσης. Έγινε αγώνας για να έρθουν τα θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε εμάς. Αλλά θέλει δουλειά. Πολύ δουλειά. Και στις εκθέσεις. Ο άλλος, ας πούμε, ήρθε από τα ορεινά που έβγαζε ξυλίσματα. Ήρθε στο εξωτερικό, ήρθε αρχικά στη Food Expo, πλέον έγινε επιχειρηματίας. Ο άλλος είχε λάδι, δεν έχω πού να το πουλήσω, τυποποιημένο. Ήρθε στις εκθέσεις, άλλαξε σελίδα. Αυτό μπορεί να γίνει στον καθένα μας. Αλλά είναι τόσο απλό που το είδα εγώ στην πράξη, που λέει είναι δύσκολο το σκοτάδι, κλείσει τα μάτια και θα το δεις. Τόσο απλό είναι. Αλλά θέλουμε στην ποιότητα. Βλέπεις άλλοι και κάνουμε αυτές τις εκθέσεις. Μπορεί να μας κοστίζουν εμάς που νοικιάζουμε τα μέρη και έρχονται αυτοί οι φιλοξενούμενοι. Αλλά όλα αυτά έδωσαν μια εξωστρέφεια στην περιοχή μας, η οποία
Τώρα είναι συνηπιακή ηλικία και θα αναπτυχθεί πολύ. Και σίγουρα χρειάζεται και ένα κράτος που θα είναι και μια πολιτική η οποία θα είναι στο πλευρό αυτών των ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν. Εγώ θα σας πω μια αλήθεια. Κυρίως στον πρωτογενή τομέα. Στον πρωτογενή τομέα, θυμόσαστε, με είπαν και Σιριζέο. Εγώ δεν ήμουν ποτέ Σιριζέος, ούτε έγινα, ούτε θα γίνω. Αλλά θα σας πω μια κουβέντα, ότι ο κύριος Αποστόλου άκουγε. Εγώ το ετοίμαζα, αφού δεν είχε κανένας μια άδεια λειτουργίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας. Να έχει τα απλά, να έχει ρεύμα, παγολεκάνη, αρμακτική μηχανή. Αυτά με νομοθεσίες διάφορες. Μπορέσαμε και αρχίσαμε και τα φτιάξαμε έτσι. Δεν έπρεπε να πω ευχαριστώ. Εγώ, όποιος βοηθάει τον τόπο, λέω ένα ευχαριστώ. Και σήμερα, όποιος θα το κάνει, θα το πω σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όπως κάποτε είπα στην προηγούμενη κυβέρνηση, ότι ένας υπουργός θα έκανε μαντάρα. Δηλαδή, πήγαν στα χωριά που δεν είχαμε κόσμο, που ο άλλος είχε ένα καφενείο και είχε, πουλούσε και κάποια είδη παντοπολείο μέσα, μαζευόταν οι κάτοικοι του χωριού και του είπε, είσαι στον ΟΓΑ, τι λες τώρα, έχει έγκλημα, θα γραφτείς και στο ΤΕΒΕ τότε, ο ΑΕ μετά. Και αποτέλεσμα έκλεισαν όλα τα καφενεία στα χωριά. Αυτό δεν μπορώ να τον επιβραβεύσω ποτέ, ας πιστεύει τα ίδια με μένα πολιτικά. Αυτός δεν καταλαβαίνει, το γίγνεστε, άρα δεν πιστεύει τίποτα. Πρέπει να λέμε τα πράγματα πώς έχουν. Εδώ είναι πώς θα αλλάξουμε σελίδα, πώς θα είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία και όχι ό,τι μας είπε ένας υπάλληλος να το βάλουμε ότι αυτό είναι, θα πάρω λεφτά. Πώς θα πάρεις από έναν που δεν βγάζει, δεν θα πάρεις ποτέ. Και η αφορία είναι λάθος που είναι τόσο μεγάλη στον κόσμο. Έπρεπε να λέει, πήρες ένα νέο άνθρωπο για δουλειά, ναι. Τόσο τα 100 στην εφορία κάτω. Να δεις πώς αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά είμαστε αγγυλωμένοι σε έναν κρατικισμό ο οποίος δεν έχει μέλλον. Μάλιστα. Όχι το κράτος, ο κρατικισμός δεν έχει μέλλον. Κύριε Καχρημανή, αν σας ζητούσα να μου απαριθμίσετε κάποια από τα έργα αυτής της θητείας που βαίνει προς το τέλος της, τα οποία ενδεχομένως σημάδεψαν αυτή τη θητεία στην περιφέρεια Ηπείρου, ποια θα ήταν αυτά? Κοιτάξτε, είναι πολλά τα έργα. Τα τελευταία που θυμόμαστε είναι ξεκίνησε το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Είναι τεράστιο έργο. Είναι ένα έργο που θεωρήθηκε έργο της χρονιάς της προηγούμενης. Ήταν πολύ επιτυχής η συνεργασία που υπήρχε της περιφέρειας Ηπείρου με όλους τους δήμους της Ηπείρου, που η κυρία Καλογιάννη σε αυτό το θέμα σήκωσε μεγάλο φορτίο. Εγώ, ξέρετε, πρέπει να λέω, ενημερωνόμουν για τα πάντα που γινόταν. Αλλά ήταν μεγάλο. Ένα μεγάλο άλλο θέμα είναι αυτά που είπα για τους βιολογικούς καθαρισμούς όλους. Κάναμε προγραμματικές με όλους τους δήμους και γίνονται. Δηλαδή, το μόνο έργο που δεν κάναμε ήταν εδώ στο Λεκανοπέδιο, που ανέλαβε ο Δήμος να το κάνει μόνος του, και έχουμε τώρα αναλάβει ακόμα και της Κόνιτσας και της Κανελακίου δύο θέματα που βοηθήσαμε πολύ να λυθούν από πλευράς μελετών κλπ. Άλλα έργα που μπορώ να αναφέρω είναι η πρωτοβουλία των αρχαίων θεάτρων, είναι σπουδαία, η οποία δίνει βοήθεια όχι να αναστηλώσουμε απλώς κάποια μνημεία, αλλά να χαράξουμε ότι τα μνημεία μόνα τους δεν δίνουν κάτι διαφορετικό σε έναν τόπο, αλλά με τα προϊόντα, με τις άλλες πρωτοβουλίες που θα γίνουν δίπλα, δίνουν πολλά. Επίσης, αναστηλώνουμε πάρα πολλά μνημεία. Mm-hmm. Θέλω κάτι που πρέπει να το πω. Εάν σώθηκε το γεφύρι της Πλάκας μετά από το πέσιμο που έκανε από την ελληνική γραφειοκρατία, και αυτό έχω τα έγγραφα που μπορώ να σας το αποδείξω, έδειξε η τοπική κοινωνία ότι όταν πιάνει κάτι και πει ότι θα το κάνω, το έκανε. Σήμερα γίνεται, για μένα γίνεται εύκολα το έργο αυτό σήμερα. Αλλά όταν υπογράψαμε την προγραμματική και πήραμε ένα βάρος που στην αρχή δεν ξέραμε και τι θα αντιμετωπίσουμε. Θα σας πω κάτι. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο στον Γιώργο Τουσμύρη, στην Νεωτέρων Μνημείων στα Γιάννηνα, στο Γενική Διευθύντρια των Νεωτέρων Μνημείων, σε αυτούς αρχικά και μετά σε όλους τους άλλους, γιατί σώθηκε το γεφύρι που θα γίνει. Δεν θα γινόταν αλλιώς. Εάν δεν μπαίναμε εμείς εδώ μπροστά τοπικά, δεν θα γινόταν ποτέ. Σας το λέω αυτό με όλη τη σημασία της λέξης. Γιατί τελικά αυτό που πάσχει η πατρίδα μας είναι ότι έχουμε μεγάλα λόγια και λίγες μικρές ενέργειες. Σήμερα εμείς πρέπει να το αλλάξουμε, να έχουμε πολλές πρακτικές χρήσιμες, να βοηθήσουμε τον κόσμο και μετά να έχουμε τα λόγια τα μεγάλα. Και από έργα είναι πάρα πολλοί δρόμοι που γίνανε,
Εντάξει, θέλουμε όμως ακόμα δουλειά. Και αυτά που δεν φαίνονται, παράδειγμα, όταν έγινε η Εγνατία, ξέρετε πόσα κάναμε για να μπορέσει να δουλεύει κεντρικά η Εγνατία. Ήταν θέματα, μας ήταν το πιο δύσκολο μέρος για να κάνεις ένα τέτοιο έργο. Μην κοιτάτε που τα λύναμε τα θέματα εμείς, προτού να φουντώσουν, όπως και στην Ιόνια, στους κάμπους είναι εύκολα τα έργα. Όπως και στην Ευρώπη, βλέπεις ένα απάραντο κάμπο, κάνεις το έργο, τελείως. Εδώ έχουν δυσκολίες, όλα έχουν δυσκολίες. Αλλά θέλουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Μάλιστα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο για να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά στην κουβέντα μας. Αυτοδιοικητικές εκλογές λοιπόν 2019 και επιστρέφουμε σε μια ευόλυστη σύλληψη συζήτηση με τον Περιφερειάρχη Υπήρου, τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη. Κύριε Καχρημάνη, κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, αναφερόσασταν στους μεγάλους οδικούς άξονες. Δύο αυτοκινητόδρομοι, Εγνατία και Ιόνια Οδός, που αυτή τη στιγμή έχουν καταστήσει τα Γιάννα και την Ήπειρο σταυροδρόμοι ουσιαστικά στην χώρα. Απομένουν ακόμη αρκετά να γίνουν όμως για να μπορέσουν αυτοί οι οδικοί άξονες να παίξουν πραγματικά τον ρόλο τους στην Ήπειρο. Προημερών που είχαμε πάει στην Αθήνα για τη γέφυρα Κοράκου, είδα τον κύριο Σπίρτζη και επειδή ένα κομμάτι δρόμων δικών μας έχουν χαρακτηριστεί ως διευρωπαϊκά δίχτυα και δεν τα έχουμε εμείς, ζήτησα από τον κύριο Σπίρτζη αν είναι δυνατόν, επειδή εμείς έχουμε τα χρήματα, να μας δώσει το κομμάτι του δρόμου Καμπή Φιλιππιάδος μέχρι γέφυρα Καλογύρου, είναι 35 εκατομμύρια αυτό, να κάνουμε προγραμματική σύμβαση για να το αναλάβουμε εμείς. Προχωράμε το δρόμο που αφορά να βγούμε έξω από την αρχαία Νικόπολη. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία για να πάρουμε την έγκριση από τη διαχειριστική αρχή. Γιατί εδώ θέλω να πω μια αυτή. Μπορεί εγώ να υπογράφω τις αποφάσεις διαχειριστικής αρχής για όλους τους φορείς, αλλά τις προδιαγραφές και τα αιτούμενα σε κάθε μελέτη και κάθε πρόταση που γίνεται είναι για όλους το ίδιο. Επίσης, συζητήσαμε και για κάποιους άλλους δρόμους. Ο κύριος Πίρτζης με παρέπεισε στον κύριο Τατσόπουλο. Ήδη ο κύριος Ιωάννου πήρε εντολή από μένα, πήγε στην Αθήνα και αυτές τις μέρες κοιτάμε να περάσουμε αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις για να μπορέσουμε εμείς να δημοπρατήσουμε αυτά τα έργα. Το Ε65, ξέρετε, έχει πάει πολύ πίσω. Εγώ θυμόσαστε που είχα κάνει μια δήλωση, αρκεί να γίνει και όπου γίνει. Ήξερα ότι το ελληνικό κράτος είναι μακρινό προς εμάς εδώ. Δεν βλέπει μακριά. Το ίδιο ισχύει και για το Κακαβιά Γιάννενα. Γενικά και για το παραθαλάσσιο το κομμάτι. Είναι έτοιμο το κομμάτι Μεσοπόταμος Πάργα και αυτό είναι στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ζητάμε από όλα αυτά να προχωρήσουν. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος σε όλα. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, όταν πας σε ένα υπουργείο, συζητάς, άμα φεύγεις, ξεχνάνε. Εσύ γρατσουνάς συνέχεια για να σε θυμούνται, αλλά δυστυχώς έχουμε φτιάξει μια άσχημη νοοτροπία στα υπουργεία μας, η οποία πολλές φορές δεν είναι αυτή που βοηθάει τον τόπο. Το αεροδρόμιο πήγε καλά, θα τελειώσει σε λίγο. Ξέρετε πόσο αγώνα έγινε, όχι από μένα, από όλους τους φορείς και από την περιφέρεια εδώ. Αρχίζουν δρομολόγια. Εκεί όμως εγώ, ενώ ήμουνα πολύ θειασότης για τη Φράπορτο, ότι θα φτιάξει τα αεροδρόμια τα άλλα και έλεγα δεν πήρα και το δικό μας, βάζω μικρό καλάθι, γιατί μέχρι σήμερα δεν είδα χρήματα από την Φράπορτ. Και η οποία τι είναι, μια εταιρεία της αυτοδιοίκησης, του ασφαλιστικού της αυτοδιοίκησης, η οποία ούτε στο ΑΚΤ έβαλε χρήματα μέχρι στιγμής, ούτε στην Κέρκυρα. Εμείς σε αυτό το αεροδρόμιο θέλουμε να είναι της τοπικής κοινωνίας, με ΣΔΙΤ, αν θα γίνει οτιδήποτε, πάλι θέλω να είναι η τοπική κοινωνία μέσα, γιατί θέλουμε να είναι ανταγωνίσιμο στην διεθνή αγορά, με τις συνθήκες που υπάρχουν. Αλλά όχι να το πάρω εγώ που έχω και τα άλλα και να κοιτάω, ας πούμε, να βάζω εκεί που με βολεύει εμένα καλύτερα τα δρομολόγια, άσχετα αν δεν βολεύει τον τόπο. Έτσι, να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ένα αεροδρόμιο το οποίο πραγματικά για πολλά χρόνια είχε κολλήσει, κύριε Καχρημάνη, σε επίπεδο γιατί των έργων. Εγώ θα σας πω κάτι. Ήταν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με κρατικά χρήματα.
δεν το κυνήγησαν όσο έπρεπε η πολιτική αεροπορία. Είναι το φαινόμενο του άστον να τρέχει. Δεν έγιναν τα πρέπον. Εντάξει. Mm-hmm. Από το πότε μπήκε το 8, το 7, πότε μπήκε μέχρι σήμερα. Τώρα τελευταία σφίχτηκαν τα πράγματα γιατί πήρε σβάρα μας πήρε το νερό κάτω από την ψάτα. Αλλά δεν ήταν η πρέπουσα συμπεριφορά της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας σε αυτό το θέμα. Όπως είναι σε πάρα πολλά θέματα τα οποία αφορά την περιφέρεια. Λιμάνι Γουμενίτσας. Εντάξτε, και αυτό προχωράει. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι κατά της ιδιωτικοποίησης. Σήμερα δεν μας ρωτάνε σε αυτά τα θέματα. Αλλά πρέπει να είναι ένα λιμάνι που θα έχει τα πάντα ό,τι αφορά και για ακτοπλοϊκές γραμμές, αλλά και για εμπορικές γραμμές. Εμάς μας ενδιαφέρουν όλα. Μας ενδιαφέρει η κουραζέρα, μας ενδιαφέρουν τα πάντα. Η ανάπτυξη δεν γίνεται μόνο με κρατικά χρήματα. Έτσι. Και αν θέλεις, αυτά είναι κάτι τα οποία βοηθάν πολύ τον τόπο και θέλουν μεγάλα κεφάλαια που μπορεί να μην υπάρχουν, γιατί μπορεί να χρειαστείς και ιδιωτικά κεφάλαια. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι σε κάθε θέμα να μπαίνει παράμετρος που θα βοηθάει τον τόπο. Φυσικό αέριο. Να πάμε και λίγο στα ενεργειακά ζητήματα, κύριε Καχρημάνη. Φυσικό αέριο. Και βέβαια έχετε παραλάβει την μελέτη για το Ποσειδόν. Πώς μπορεί τελικά αυτός ο αγωγός ενδεχομένως. Μακάρι να γίνει. Έτσι. Εγώ ξαναλέω, μακάρι να γίνει, γιατί εμείς, ξέρετε, έχουμε πάρει από παλιά τις αποφάσεις εδώ, τις έχουμε εγκρίνει. Έχουν τελειώσει αυτά τα θέματα για μας. Όταν εγκρίναμε εμείς τις αποφάσεις και κατάλαβε η τοπική κοινωνία ότι αυτό ήταν χρήσιμο εργαλείο, είχε τελειώσει το θέμα του ενδιαφέροντος. Εκείνο όμως που με έχει πειράξει πάρα πολύ με τη ΔΕΠΑ, είναι ερχόταν εδώ, συζητάγαμε τα πάντα, συζητάγαμε πώς θα φτιάξουμε ένα δίκτυο, αφού δεν έρχεται εδώ το αέριο να γίνεται μια διανομή. Μας είπανε κάποιος, βρέστε κάποιους ενεργοβόρους φορείς να ξεκινήσετε κάποιες πρώτες αυτές, έστω με κάποια πρατήρια. Βρέθηκε το αστικό κτέλ και έκανε μια εγκατάσταση. Έτσι, για να μετατρέψει όλα τα αυτοκίνητα με αέριο, φυσικό αέριο. Σας πληροφορώ, έχει βάλει και η ΔΕΠΑ χρήματα, είναι έτοιμο και δεν έρχονται, δεν ξανασχολήθηκαν ποτέ. Είναι ένα πράγμα το οποίο σε θλίβει τα μέγιστα. Δεν έχουμε σειρά, είδατε, έφυγε ο διοικητής της ΔΕΠΑ, ερχόταν συνέχεια εδώ, συζητάγαμε, έχουμε επιστολές, έχουμε προτάσεις, έχουμε ανταπαντήσεις και λες, μια Ελλάδα του τίποτα. Επειδή πολλές φορές έχει αναφερθεί στο πόσο μπορεί η ισχύς εντί ενώσει να φέρει αποτελέσματα. Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει ένα μέτωπο. Εμείς τα κάναμε αυτά. Μην ακούτε τώρα. Εμείς τα έχουμε κάνει. Κάποιοι θυμούνται περιστασιακά το θέμα το αέριο και το θέτουν σε εμάς. Εμείς η αλληλογραφία, αν θα σας δείξουμε αυτά που κάποιοι τα σκέφτονται, τα έχουμε κάνει όλα. Δεν έχουμε αφήσει κενό σε κανένα θέμα στην Ήπειρο. Αυτή είναι η διαφορά και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Εγώ παρακολουθώ όλη την κατάσταση από κοντά. Την άλλη φορά γινόταν συζητήσεις, λες και ανακάλυψαν την Αμερική. Αυτά τα είχαμε κάνει εμείς. Εκείνο που με ενόχλησε ιδιαίτερα είναι, ενώ είχαμε φτάσει, ζητάγαμε παράδειγμα να μας πει η βιομηχανική περιοχή τι καταναλώσεις έχει. Δεν ήρθαν ποτέ τα πράγματα. Δηλαδή, τα νοσοκομεία μας, τι θέλω, τι δεν θέλω, εκεί που έχουμε κατανάλωση ενέργειας, να ξεκινήσουμε από αυτά και μετά να πάμε στα παραπέρα για να φαίνεται οικονομικά αν αντέχει, δεν αντέχει να γίνει μια ειδική επένδυση. Φιλοτιμήθηκε, σας είπα, το αστικό κτέλ και χτες με έπαιρνε ο πρόεδρος από την Αθήνα, πήρα τον κύριο Φάμελο, μου λέει, δεν το έχω εγώ στην υπευθυνότητά μου αυτό. Αλλά το λέω, ντροπή. Είναι όλα έτοιμα και κοροϊδεύουμε. Κάποιος κοροϊδεύει έτσι. Και εκεί στη ΔΕΠΑ έχουν πάθει ένα κλακάζ από εκεί που έλεγαν ναι, θα τα κάνουμε όλα, τώρα έχουν εξαφανιστεί όλοι. Υδρογονάνθρακες. Κάτι το οποίο έχει ξεσηκώσει και αντιδράσεις. Ακούστε, και τώρα, μένουν οι αντιδράσεις. Τώρα οι αντιδράσεις, παράδειγμα, σηκώθηκε το Ζαγόρι χωρίς να παίζει κανένα ρόλο. Δεν έχει τίποτα το Ζαγόρι. Δεύτερον, στις άλλες περιοχές, εγώ θα σας πω κάτι απλό. Η Αλβανία είναι δίπλα. Όλη η Αλβανία ξέρει τι έχει στο υπέδαφος. Δηλαδή, εμείς εδώ στην Ψωροκόστενα δεν έχουμε το δικαίωμα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι έχουμε. Έτσι. Να ξέρουμε τι έχουμε. Θα πειραχτεί κανένα περιβάλλον. Εγώ τα βλέπω αυτά
σε βάζει σε μια σκέψη και λες, όλοι αυτοί που φωνάζουν έχουν καταλάβει ότι εμείς πρέπει να ξέρουμε τα πάντα στον τόπο μας. Αν δεν ξέρεις τι έχεις στο υπέδαφος, πώς αύριο θα διαπραγματευτείς ως κράτος και να δείξεις ότι έχεις κάποια οντότητα. Είδατε τι γίνεται στην Κύπρο. Βρήκαν μια τεράστια ποσότητα. Αύριο αυτό το φυσικό αέριο για μένα θα περάσει προς την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς ή δεν θα ζούμε. Αλλά αυτή η προοπτική δίνει άλλη αξία σε όλο τον τόπο σε εμάς. Να μην ξέρουμε τι είναι. Δηλαδή μόνιμα θα είμαστε ήλωτες κάποιον. Δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε οι Έλληνες που πρέπει. Εγώ έτσι το βλέπω το θέμα. Και γι' αυτό δεν μπορώ όταν κάνει μια κρατική συμφωνία το κράτος μας να ψαχθεί το υπέδαφος, αν έχει. Γιατί μπορεί και να μην έχει τίποτα έτσι. Εγώ δεν είδα να ακούσουμε κανένα, ξέρεις, βρήκαν εκεί. Δεν ακούσαμε τίποτα. Κούφια μέχρι στιγμής έχει περάσει η περίοδος που βλέπω εγώ. Με το μυαλό το δικό μου. Μία μέρα ήμανα μεταξύ Πόγραδετς και Ελμπασάν. Ξέρετε πόσα νέα παιδιά εδώ, Έλληνες, έχουν μικρές επιχειρήσεις που βγάζουν μεταλλεύματα στην περιοχή, γιατί ξέρει η Αλβανία τι έχει το κάθε μέρος. Και τα παίρνουν και βγάζουν 2-3 χιλιάρικα το μήνα. Εμείς εδώ δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα. Και τι, κανένας δεν θέλει το περιβάλλον, εγώ το αγαπάω περισσότερο από τον καθένα. Αλλά δεν ανέχομαι κάποιος δήθεν ότι αυτοί αγαπάνε περισσότερο από εμάς το περιβάλλον. Απεδείχθηκε στην πράξη πολλές φορές, πολλοί από αυτούς είναι μόνο για το θεατή, είναι ή δεν φταίνουν τα παιδιά, είναι οι άλλοι που τους λένε ότι ξέρεις θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς. Δεν είναι έτσι. Σε πολλούς τομείς το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Ξεχάσατε που λέγανε ότι αν θα βάλουμε γεννήτριες, ανεμογεννήτριες στα βουνά θα αλλάξουν φύλο οι κατσίκες. Το ξεχάσατε αυτό. Άλλαξε εκ πουθενά. Όλη η Ευρώπη, πόσα παιδιά βρήκα εγώ στην Ολλανδία, εδώ μηχανικούς δικούς μας δουλεύουν και στη στεριά και στη θάλασσα και βάζουν ανεμογεννήτριες. Έχουν μια τεχνογνωσία στο θέμα. Γιατί εμείς δεν δικαιούμαστε κάπου που έχει άνεμο να τον κάνουμε πράξη και να μην έχουμε το πετρέλαιο. Εδώ κυρίως παράγουμε, παρά τα υδροελεκτρικά που τα περισσότερα νερά από όλη την περιοχή τα έχουμε εμείς εδώ, ποτάμια κλπ, που μπορούσαμε να παράγουμε με μικρά υδροελεκτρικά ρεύμα, ούτε αυτά. Εδώ είχαμε ήλιο και δεν είχαμε φωτοβολταϊκά. Εμείς είμαστε χήμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να κάνουμε δουλειά. Να μην είμαστε εξαρτώμενοι από κανέναν. Και μας το έδωσαν αυτά. Μας τα έδωσε η φύση. Κύριε Καχρημάνη, να επιστρέψω γιατί το ξέχασα νωρίτερα όταν αναφερθήκατε στο εργοστάσιο, στη μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων. Πού βρισκόμαστε σήμερα με τους σταθμούς μεταφόρτωσης για να έχουμε την πλήρη λειτουργία ουσιαστικά. Ναι, σταθμοί μεταφόρτωσης έχουν δημοπρατηθεί όλοι. Τους φτιάχνουμε πάλι με προγραμματικές σύμβασεις, δεν ήταν δικά μας αυτά. Τους φτιάχνουμε, θα τελειώσουν κάποιοι. Οι ΔΕΗ κύριοι δεν έχει ούτε κολόνα μας βάλει ρεύμα. Κάπου ζητήσαμε να έχουμε υλικά. Καταλαβαίνετε και είπα, θα το λύσουμε και αυτό. Πώς? Θα νοικιάσουμε γεννήτρες, όπως νοικιάζουν γεννήτρες σε έργα μεγάλα, για να το δουλέψουν. Έλα όμως, οι ΦΟΣΔΑ έχουν προσωπικό να δουλέψουν τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στον αέρα. Θέλει δουλειά. Εμείς ό,τι αναλάβαμε τα κάνουμε ως περιφέρεια. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε όλοι. Πού το προσωπικό? Πήγαν καμιά φορά να συζητήσουν στον Υπουργό τι θα γίνει τώρα που ποιος θα λειτουργήσει τους ΜΑ. Αν δεν μπορούν οι ίδιοι να τους δώσουν το δικαίωμα να τα βγάλουν δημοπρασία και να τα πάρει κάποια εταιρεία να τους δουλέψει. Αλλά δεν μπορεί να συζητάμε πότε θα τελειώσουν, είδα κάτι έγγραφα τώρα, πότε θα τελειώσουν οι ΣΜΑ. Τελειώνουν οι ΣΜΑ. Παρά που δεν φταίμε εμείς αν καθυστέρησαν οι ΣΜΑ, μέχρι να ισορροπήσουν οι διάφοροι που έδιναν τις εκτάσεις, πήγαμε παραπίσω. Τελειώνουν οι ΣΜΑ. Ποιος θα τους δουλέψει? Όπως τους χιτά. Είχαν ένα προσωπικό. Κοιτάξτε, θέλει δουλειά. Δεν υπάρχει επιδερμικότητα στα πράγματα. Και ξέρετε, μερικές φορές λες, γιατί δεν βλέπουμε και πίσω από τον τοίχο? Τι θα κάνουμε αύριο? Εγώ αυτά σας λέω,
Και θέλω να κάνω και μια δήλωση ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ σε κανέναν Δήμο, ούτε είχα ασχολήθηκα ποτέ. Σας το λέω για να ξέρετε ποιος θα βγει δήμαρχος. Εγώ με όσους ήταν δήμαρχοι, με όλους συνεργάστηκα και προσπάθησα να βοηθήσουμε τον τόπο. Δεν είναι δικό μου θέμα να υποδείξω εγώ οι ίδιοι κάτοικοι θα ψηφίσουν ποιον δήμαρχο τους κάνει. Είναι και τώρα και με τον νόμο τον καινούργιο που για μένα είναι νόμος λανθασμένος, και το λέω ευθαρσώς, το είπαμε στην αρχή και δεν το λέω φοβικά, το λέω με όλη την κουβέντα, γιατί στην πράξη θα το δούμε. Πότε θα ισορροπήσουν μέσω της απλής αναλογικής για να έχουν διοίκηση στα δημαρχεία. Τα έχουμε δει όλα αυτά. Ξέρετε γιατί έχουμε αυτοδιοίκηση. Έχουμε για να έχουμε αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Όχι για να κάνουμε καπρίτσα της κεντρικής πάντα διοίκησης και να έχουμε ένα ρόλο κεντρική διοίκηση στα τοπικά πράγματα. Στους πρώτους που στείλατε αυτό το μήνυμα, είπατε μόνοι σας, εσείς και η ψυχή σας ήταν στο κοινό του Δήμου Μετσόβου. Εκεί κάνατε, πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, στην εκδήλωση. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Εγώ έκανα δήμαρχος εκεί με πολλά θετικά και ίσως και αποτυχίες, ας πούμε, όταν δράσεις. Τώρα, όταν βλέπεις τόσες υποψηφιότητες, προβληματίζεσαι, ας πούμε, γιατί μπορούσαν να τα βρουν όλοι μαζί, να δώσουν ένα όραμα στον τόπο, σε έναν τόπο που έχει αρχές και αξίες, έτσι. Για μένα, αν υπάρχει το Μέτσοβο σε τέτοιο υψόμετρο και για πάρα πολλά χρόνια είχε μια παραγωγή, είναι γιατί κάποιος άνθρωπος πέρασε ένα όραμα, στο οποίο εμείς προσπαθήσαμε, είτε επιτυχώς είτε ανεπιτυχώς, να συνεχίσουμε. Δεν μπορεί τώρα να βλέπετε, ούτε τους χωρίζουν ιδεολογικά πράγματα, ούτε τίποτε άλλο. Μπορούσαν μόνοι τους να ισορροπήσουν μεταξύ τους, ο καθένας να καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, και εγώ θα υποδείξω. Έτσι. Αλλά δεν... Και ούτε θα πω ότι ο Κακριμάνης είναι καλύτερος από την κυρία Γιώτα. Κύριε Κακριμάνη, είστε ήσυχος ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα που είχατε την ευθύνη της περιφέρειας Ηπείρου, όλες οι περιοχές έχουν αντιμετωπιστεί ισόνομα και ισότιμα σε ολόκληρη την Ήπειρο, από γωνιά σε γωνιά. Γιατί πολλές φορές έχετε δεχθεί κριτική ότι δεν έχουν προσεχθεί ενδεχομένως όσο θα έπρεπε όλες οι περιοχές της Ήπειρου. Σας πω ένα απλό. Θα μιλήσω και για το πρόγραμμα που αφορά το συγχρηματοδοτούμενο, αλλά θα μιλήσω και για το πρόγραμμα που αφορά το ΠΟΔΟΕ. Δεν υπάρχει Δήμος που ζήτησε τη συνδρομή τη δικιά μας στην Ήπειρο, της περιφέρειας, που μπορούσαμε να τη δώσω, όπως τα 3/4 του συναδέλφων δεν την έκαναν, που δεν τους έδωσα και σε άλλους φορείς απευθείας. Νοσοκομεία, πανεπιστήμια, τα πάντα, τη συνδρομή της περιφέρειας. Δεν έχω αφήσει κανέναν. Καμία περιοχή και τους ορεινούς δήμους όλους. Από το Καραϊσκάκι μέχρι την Κόνιτσα. Έτσι. Άρα αυτό δεν υπάρχει στα κρατικά χρήματα. Δεύτερον, στο πρόγραμμα αγροτικών δρόμων ήταν κριτήρια καθαρά επιστημονικά από μέσα. Βγήκαν ποιοι ήταν να πάρουν, με τη σειρά τα πήραν, έκλεισε αυτό. Να σκεφτείτε ότι έμειναν κάποιοι δήμοι από τυπικά χαρτιά έξω. Τρίτον, έρχομαι στα θέματα αστικών αναπλάσεων. Υπόθηκε, θυμόσαστε, κάποτε και από κάποιον που είναι σήμερα, που θέλει να γίνει περιφερειάρχης, πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, Δήμων μάλλον, τον κύριο Πατούλη, ότι κάνει bullying ο περιφερειάρχης στους δημάρχους. Γέλασα και είπα, είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις τι χρειάζεται ένας τόπος. Θα σας πω μόνο μια κουβέντα, ότι το πρόγραμμα που ήταν για πόλεις πάνω από 100.000, το δικαιούταν ο Δήμος Ιωαννιτών. Αλλά και στις άλλες τρεις πρωτεύουσες εμείς κάναμε αστικές αναπλάσεις πρόγραμμα και όλοι πήρανε αυτή τη στιγμή τα πάντα. Εντάξει. Και οτιδήποτε μπορούσαμε, όποιος είχε μελέτη, παράδειγμα, στα ρέματα, το ΦΕΚ που είχε το Υπουργείο, τα πάντα για αντιπλημμυρικά, όλα. Δεν υπάρχει κανένας να πει ότι είχα ένα έργο στην περιφέρεια και δεν πέρασε. Αυτό όμως εμένα με πείραξε τότε.
πάρα πολύ και μέχρι σήμερα δεν. Εγώ ξέρεις, είμαι βλάχος, ας πούμε, στο μυαλό. Το κρατάω και θα το κρατήσω σε όλη μου τη ζωή, γιατί δεν μπορεί να λες μια κουβέντα χωρίς να τη σκεφτείς. Γιατί είναι αυτό που λέει, εκεί που ήμουν θα έρθεις. Γίνεται περιφερειάρχης Αττικής. Αύριο, αν βοηθήσει ο κόσμος, στα πράγματα αυτά δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και στον κάθε υποψήφιο που μπορεί να είναι, μπορεί να λέει ότι εγώ ξέρεις, θα αγοράσω, ας πούμε, το φεγγάρι και θα το φέρω στα Γιάννα. Δεν γίνονται αυτά. Έχουμε κανόνες σε όλα τα πράγματα. Κύριε Καχρεμάνη, τι απαντάτε σε όσους λένε ότι έκλεισε ενδεχομένως ο κύκλος σας και τι έχετε, διερωτώτε, τι μπορεί να έχετε να προσφέρετε για μία ακόμη θητεία στην περιφέρεια ή γύρω? Αυτό το λένε κάποιοι οι οποίοι είναι επιδερμικοί, που δεν έχουν δει τη δουλειά που κάναμε και οι οποίοι ίσως σκέφτονται για τον εαυτό τους τι θα γίνει ή πώς σκέφτονται οι ίδιοι. Σου λέει, εγώ πήγα κάπου, έκανα αυτά ή δεν έκανα ή εντάξει, πάω από εκεί για να περάσω καλά. Εδώ είναι δουλειά. Εάν εγώ έβλεπα ότι είχε κλείσει ο κύκλος, θα έφευγα πρώτος. Λάθη κάνατε? Πώς δεν έκανα, αφού δρώ. Μόνο αυτοί που δεν δρούν τίποτα δεν κάνουν και λάθη. Σήμερα, στο δρόμο προς τις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου, η παράταξή σας πού βρίσκεται, σε ποιο σημείο βρίσκεται, κύριε Καχρεμάνη? Εγώ μέσα από το γίγνεσθε της περιφέρειας αυτά τα χρόνια γνώρισα πολύ νέο κόσμο, ο οποίος δρά, έχει τις αγωνίες του, είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε στην μεταποίηση, είτε στον τριτογενή τομέα, στον τουρισμό, σε ειδικές μορφές τουρισμού, όλους αυτούς τους έμας. Εγώ αύριο θα φύγω. Θα τελειώσει η τετραετία αυτή, είναι θράσος για να ζητήσω μια άλλη. Αλλά σε αυτή την τετραετία έχω μια υποχρέωση, να φτιάξω μια παράταξη, η οποία θα είναι ευρύτερη στον κόσμο μέσα, που θα δώσει στελέχη που θα βοηθήσουν τον τόπο. Αυτά τα παιδιά που εγνώρισα από τις εκθέσεις, από τις διάφορες εκφάνσεις της περιφέρειας, εγώ θέλω να τα κάνω χρήσιμα στον τόπο. Όχι μόνο στον εαυτό τους, και στον τόπο. Και γι' αυτό έχω κάνει μια μεγάλη ανανέωση, εκτός από τους συνεργάτες που τιμώ, τους παλιούς όλους που θα συνεχίσουμε μαζί. Κοίταξα οι καινούργοι να εκφράζουν κάτι. Και βέβαια έχουμε ανάμεσα σε αυτούς που θα βρεθούν στο πλευρό σας, έχουμε και αυτοδιοικητικούς από πολιτικούς χώρους διαφορετικούς από αυτούς. Στοπ, να μην μου το ξαναπείτε ότι η αυτοδιοίκηση έχει πολιτικούς χώρους. Σαφώς όχι. Εγώ με αυτούς ταυτίστηκα και έρχονται μαζί μου, γιατί πάνω στη πήγαινα δουλειά... Πήγαινα να κάνω τη διευκρίνηση, γιατί κάποιοι πολιτικοί χώροι, και θα αναφερθώ στη σημερινή εξέλιξη που έχει να κάνει με τον πρώην Δήμαρχο Ζαγόριο, τον κύριο Παπαναστασίου. Μην το λέτε, είναι υποτιμητικό. Τον διέγραψε. Ακούστε, είναι υποτιμητικό και για αυτόν που έκανε αυτή την ενέργεια. Έτσι, πολύ υποτιμητικό, δηλαδή δείχνει ότι είναι πολύ στενόμυαλος. Και δεύτερον, είναι για έναν άνθρωπο που έχει δώσει τόσα στην αυτοδιοίκηση και ήρθε και μου είπε, εγώ θέλω να πορευτώ μαζί σου, γιατί θέλω να βοηθήσω και από αυτό το μετερίζει την περιοχή, τη δικιά μου και την Ήπειρο. Ένας άνθρωπος ξέρει αυτοδιοίκηση. Και άλλοι τέτοιοι. Εμείς εδώ ποτέ δεν μιλήσαμε κομματικά. Εγώ, αν θέλετε, όταν είπε η Νέα Δημοκρατία ότι σε στηρίζω, με στήριξε γιατί κάποιοι πήγανε να πούνε ότι τους έστειλε η Νέα Δημοκρατία στα Γιάννη. Και αυτό εγώ το έμαθα εκ των υστέρων όταν έψαξα πώς και κάνατε αυτή την ανακοίνωση. Και αυτό ήταν ο λόγος που έγινε αυτή η ανακοίνωση. Δεν έγινε από μένα. Εγώ δεν ζήτησα τίποτα. Εγώ ποτέ δεν ζήτησα. Αν θυμόσαστε και τις προηγούμενες, δεν ζήτησα τίποτα. Δείχνει όμως ότι κάποιοι στην Αθήνα και στα κανάλια των Αθηνών, χωρίς αξίες, χωρίς πηξίδα ανάπτυξης, αλλά με αν μπορούν να ρεφάρουν οι ίδιοι προσωπικά, νομίζω ότι έτσι θα μπορούσαν να παίξουν και με την τύχη της Ήπειρου. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα εδώ. Η Ήπειρος εδώ έχει νοικοκύριδες, έχει ανθρώπους που έμαθαν διαχρονικά να σέβονται τον τόπο πρώτα και μετά τον εαυτό τους. Πότε θα έχουμε αποκάλυψη ουσιαστικά, αν και κάποια ονόματα έχει αλλάξει λίγο, η αλήθεια είναι, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εντάξει, αλλά θα σας πω κάτι. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακριβώς τον νόμο στα χέρια που θα κατέβουμε στις εκλογές. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Εγώ έχω τις διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο ως μέλος της διοίκησης της Ένωσης Περιφερειών τι θα γίνει,
Αλλά μέχρι να ψηφιστεί, ξέρετε, είμαστε λίγο στον αέρα. Πρέπει να ψηφιστεί ακριβώς το νομοθετικό, ο νόμος πώς θα πάμε στις εκλογές. Δεν υπάρχουν αυτά. Πότε θα έχουμε, οπότε δηλαδή περιμένετε να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά για να... Θα κατατεθεί αυτές νομοσχέδιο, ήδη κατατέθηκε για τη διάσπαση κάποιων νησιωτικών δήμων. Αυτό όμως ξέχωρισε ένα, νομίζω, νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Το άλλο είναι νομοσχέδιο ακριβώς που μετατρέπει τον Κλισθένη σε κάποια πράγματα. Στην πώς θα είναι υποψήφι, τι θα είναι, πώς θα είναι, χίλια δύο πράγματα. Και ειδικά στους Δήμους υπάρχουν και άλλα θέματα πάρα πολλά, που παράδειγμα τα τοπικά συμβούλια, ποιος θα φτιάξει, θα είναι αρχηγός, δεν θα είναι, απίθανα πράγματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω και κοιτάξτε, εγώ έχω έρθει σε πλήρη λήξη με τον... και τα έχω πει μπροστά τετατέτ στο συνέδριο του υπουργού του προηγούμενου... Του κυρίου Σκουρλέτη. Του κυρίου Σκουρλέτη. Δεν μπορώ να πω τα ίδια στον κύριο Χαρίτση. Ο κύριος Χαρίτσης, όσο καιρό είχαμε συνεργασία, ήταν άριστος. Είχατε μια άριστη συνεργασία και από την προηγούμενη θέση ουσιαστικά του κύριου Χαρίτση. Κοιτάξτε, στο Υπουργείο ήταν πολύ σωστός. Και αυτός και ο γραμματέας που είχε στο Υπουργείο, ο κύριος Κορκουλής, όλοι αυτοί. Δεν μπορείς να πεις κακή κουβέντα, γιατί με μια κουβέντα λύναμε θέματα. Ενώ ο κύριος Σκουρλέτης έδειξε ότι είναι δογματικός και λάθος. Η επόμενη μέρα διακυβέρνησης της περιφέρειας είναι κάτι που σας απασχολεί, κύριε Καχρημάνη, με δεδομένο ότι ο Κλισθένης θέλει συνεργασίες. Κοιτάξτε, συνεργασίες μπορεί να θέλει, αλλά εμένα με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα η αποτελεσματικότητα, να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο και η αμεσότητα. Εγώ αυτό ζητάω από τον κόσμο, ότι δεν πρέπει να μας βάλει στη δικλίδα να ψηφίσουμε προϋπολογισμό μετά από κανέναν χρόνο. Ο κόσμος μας θέλει να δράσουμε αμέσως. Είναι έτοιμη, θεωρείτε, σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση να μπει σε αυτή τη φιλοσοφία λειτουργίας, κύριε Καχρημάνη? Όσο εξαρτάται η τοπική αυτοδιοίκηση από τα κόμματα, δεν είναι. Θα πρέπει να πεμπλακούν. Τα κόμματα πρώτου 67 δεν είχαν καμία σχέση με την αυτοδιοίκηση. Όταν ήταν δήμαρχος ο Σακάς, όταν έβαζε τότε ο πατήρ Μελανίδης, όλες αυτές οι προσωπικότητες στα Γιάννη, οι οποίες είχαν τον πολιτικό τους χώρο. Αλλά ποτέ δεν έβαζαν τον πολιτικό χώρο να ταυτίζεται με ένα κόμμα. Αυτά έγιναν μετά το 1974 και μετά το 1981 ακόμα περισσότερο, τα οποία τα πλήρωσε ο τόπος. Παρακολουθείτε, φαντάζομαι, με ενδιαφέρον. Εμένα δεν μ' αρέσει το βράδυ που θα βγουν τα αποτελέσματα να έχουν χρώματα οι περιφέρειες, οι δήμοι. Εμένα με ενδιαφέρει να νικήσει η αυτοδιοίκηση, η αμεσότητα. Αυτό θεωρείτε ότι είναι, αυτή η αμεσότητα είναι και το χαρακτηριστικό που σας κρατάει τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση ενεργό, κύριε Καχρημάνη? Κοιτάξτε, όταν ξεκινήσατε ως δήμαρχος, ναι, Μετσόβος, νομάρχης και ως περιφερειάρχης σήμερα. Εάν δεν ήμουν χρήσιμος, δεν θα με κρατούσε ο κόσμος εδώ. Θα μου είχε δώσει τα βάλια. Θέλω να σας πω μια κουβέντα, ότι θέλει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Και εμείς είμαστε υπηρεσία, μόνο έτσι θα το δούμε. Και επίσης η συνεργασία είναι καλή, αλλά σας είπα, αν θα αποδεσμευτούμε από τα κόμματα τελείως, να μην έχουν επιρροές και δρούμε ανεξάρτητα, δεν πειράζουν τα συστήματα. Σήμερα όμως δυστυχώς τα κόμματα της εξουσίας, τα οποία τελικά είναι πολλά στην Ελλάδα, την δικιά τους την κενότητα σε πολλά θέματα την μεταφέρουν στην αυτοδιοίκηση. Πώς οραματίζεστε την Ήπειρο των επόμενων χρόνων, κύριε Καχρημάνη? Εγώ πιστεύω ότι η Ήπειρος, αν είχαμε πενταετία, τώρα έχουμε τετραετία, αν δουλέψουμε όπως δουλέψαμε αυτά τα χρόνια και πλέον έχουμε βάλει τους στόχους μας, η Ήπειρος θα είναι μια περιοχή η οποία θα είναι τόπος να αξίζει να ζήσει. Στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις πετύχατε αυτοδυναμία και από την πρώτη κιόλας, κύριε Κυριακή. Αυτή είναι εφικτός ο στόχος? Δεν ξέρω τι είναι εφικτό, είναι από τον κόσμο. Έτσι. Δεν έχω κάνει, ούτε την άλλη φορά είχα κάνει γκάλωπ εγώ και τέτοια, ούτε τώρα κάνω. Εγώ θα κάνω τον αγώνα μαζί με τους συνεργάτες, θα πούμε το μήνυμά μας και όποιος θέλει μας ακολουθεί, όποιος θέλει δεν μας ακολουθεί. Κάθε αποτέλεσμα θα είναι αποτέλεσμα. Μάλιστα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε, να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που μας υποδεχθήκατε στο γραφείο σας. Να ευχηθώ καλή τύχη με καλό κουράγιο, γιατί σαφώς δεν έχετε μπροστά σας μόνο τον δρόμο τον προεκλογικό μέχρι τον Μάιο, έχετε και την καθημερινή, την καθημερινότητα στην περιφέρεια. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ για τον αγώνα του Μαΐου ακόμα. Πολύ ελάχιστα. Δηλαδή περισσότερο βρίσκοντας συνεργάτες και σιγά σιγά ακόμα. Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. Πώς δεν έχουμε. Έχουμε δουλειά. Είναι κάποιες ενέργειες που αν δεν τις κάνουμε τώρα θα τις βρούμε μπροστά αύριο. Mm-hmm. Όχι στη δουλειά μας εδώ στην περιφέρεια. Να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν απόψε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη. Να πούμε βέβαια ότι από χθες το Ήπειρο στη Βιέννα έχει ξεκινήσει μια σειρά εκπομπών στο δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Οπότε κάθε Τετάρτη πλέον μαζί θα τα λέμε αυτοδιοικητικά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.